Δηλαδή αν πάρεις όλο το χωριό εδώ μέσα, είναι ένα έρημο χωριό. Είναι ένα έρημο χωριό. Μου είπε ο κύριος Κρέκας ότι τα λέμε Βαλτόνερα γιατί έχουν βάλτο. Αγνοεί ότι έγινε ένα τύχημα στο ρηχείο από την υπερεκμετάλλευση του Λιγνίτη και κανείς δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με αυτό το χωριό. Και οι κάτοικοι μένουν σωστοί και όσοι μένουν, ήταν ένα χωριό που έσφιζε από ζωή. Πάρα πολύ. Και τώρα πια έχουν μείνει ελάχιστοι κάτοικοι με κίνδυνο τη ζωή του, γιατί τα σπίτια έχουν καθίζηση από 1 μέτρο έως 2,5. Ως μηχανικός μιλώντας, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο. Πρέπει να επιληφθεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει λύση σε αυτό το χωριό. Δεν θα ανεχτούμε άλλο υποτίμηση σε αυτόν τον νομό. Για να πω ότι δεν το βλέπουμε, είναι ολοφάνερο. Καθίζηση, ρογμές. Από εδώ είναι ένας φράχτης που προσπαθεί να σταθεί όρθιος. Είναι ντροπή. Πάμε για ευρωεκλογές και είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Επιτρέπεται να υπάρχει αυτό σε ένα νομό της χώρας μας. Και ένα μικρό χωριό μετράει. Υπάρχουν κάτοικοι, υπάρχει λαός που ζητάει το δίκιο του. Έχουμε όμως ευρωεκλογές. Βρες το δίκιο σου. Ψήφισε Νέα Αριστερά.